Τώρα πού θέλετε να πάμε κοντρόλ? Πάμε τώρα να ακούσουμε και να δούμε τη μαρτυρία μιας εγκύου γυναίκας, όπου ληστές δεν δίστασαν να βγάλουν το όπλο και να την απειλήσουν τη γυναίκα, να την απειλήσουν ότι αν δεν τους δώσει χρήματα θα τη σκοτώσουν το παιδί. Φανταστείτε το που κατάντησε η Ελλάδα. Στο κόκκινο εγκληματικότητα, στο κόκκινο εγκληματικότητα, πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ τη μαρτυρία αυτής της γυναίκας. Τετάρτη πρωί, κύριε Παπαδάκη, Τετάρτη πρωί, 9 η ώρα το πρωί, μόλις είχα γυρίσει από το νηπιαγωγείο που είχα αφήσει το μικρό μου γιο, έρχομαι στο σπίτι να κάνω τις πρωινές μου δουλειές και ακούω έναν θόρυβο κάτω στο προάβλιο χώρο και βγαίνω έξω γιατί περίμενα κάποιους κυπουρούς να έρθουν για τον κήπο να τους φτιάξω ένα καφέ και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι κυπουροί αλλά είναι δύο κλέφτες που προσπαθούν να ανοίξουν την πόρτα της πεθεράς μου κάτω. Προσπαθώ να τους παρεμποδίσω λέγοντας ότι μας έχουν κρύψει ήδη τρεις φορές και ότι δεν έχω κάτι για να τους δώσω, δεν θα βρουν τίποτα. Οπότε τον διώχνει ο μεγαλύτερος το μικρότερο και ο άλλος ανεβαίνει πάνω μαζί μου, με τραβάει από τα μαλλιά και με καθοδηγεί προς τα μέσα, προς την πόρτα του σπιτιού. Μπαίνουμε μέσα στο σπίτι και μου λέει δώσε μου τα χρυσά σου, τα τάμπλετ, τα λεφτά, ό,τι έχεις. Του λέω δεν έχω, του λέω λεφτά, δεν εργάζομαι, είμαι άνεργη. Κάνοντα εγκίνηση θα πάω να ανοίξω το σιρτάρι να του δείξω την κάρτα της ανεργίας και μου δίνει μία και με σπρώχνει πάνω στον καναπέ με κλωτσιά από το πόδι του και σκάω πάνω στον καναπέ και πίσω, για να μην... εκείνη τη στιγμή ακριβώς επειδή έρχεται από πίσω μου και τον νιώθω πολύ κοντά μου του λέω ότι είμαι έγκυος, μην μου κάνεις, του λέω κακό και μου βγάζει το όπλο που το βάζει στην κοιλιά μου. Και μου λέει, εγώ μου λέει θα σε σκοτώσω και του λέω ότι έχω κάποια χρυσαφικά, δεν θα δώσω. Τον πηγαίνω στο δωμάτιο, στην κρεβατοκάμαρα, του δείχνω που είναι και επειδή ήταν ψηλά, δεν μπορούσε να τα πιάσει με καρέκλα, μου λέει πώς θα τα φτάσω. Του λέω να σου φέρω, του λέω μια σκάλα και μου λέει άστα, μου λέει αυτά που ξέρεις και μου ρίχνει ένα χαστούκι. Ναι, ναι, προλάβανε, πήρε τα χρυσαφικά και φύγανε. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή που κράταγε το κουτί αφού είχε ανέβει πάνω, έρχονται οι κυπουροί που περιμένω, οπότε του λέω ότι δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα, σε πιάσανε, ήρθανε και μου ρίχνει άλλο ένα χαστούκι και σηκώνεται και φεύγει από την πόρτα του σαλονιού. Εμείς εδώ στην περιοχή κλειδωνόμαστε από τις 7 η ώρα το βράδυ, λόγω εγκληματικότητας επειδή ακούγαμε και τώρα δεν τολμάμε να βγούμε ούτε το πρωί έξω. Μα συγκλονιστικά είναι τα όσα είπε η έγκυος γυναίκα και δήλωσε για τις δραματικές στιγμές που έζησε. Πάμε τώρα γρήγορα στον Γιάννη Μπρούτζο και στο moriasnews.gr.